FAME Road encourages the development of an ecologically sustainable economy and enhances our great cultural and natural heritage and agriculture. Through food, art, movement, and energy, we highlight regions, cities, and villages of Italy and Greece as attractive tourist destinations. The European Committee of Regions strongly supports all of the European Interreg projects which link Europe's urban and rural areas for a better quality of life for all Europeans. Πώς χωρίζεται αλήθεια η τέχνη? Αν ανατρέξει κανείς στο λεξικό του Cambridge, θα τη δει να ορίζεται ως η κατασκευή αντικειμένων, εικόνων και μουσικής που είναι όμορφα ή που εκφράζουν συναισθήματα. Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη τέχνη περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος αφαίρετου με τη ροπή του φυσικού κόσμου, που όμως ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού του. Όπως και αν έχει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι χωρίς την τέχνη ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός και σίγουρα πιο άσχημος και ανιαρός. Εξάλλου, όλοι κρύβουμε έναν μικρό καλλιτέχνη μέσα μας, αρκεί να βρούμε λίγη έμπνευση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Νάντια Στεφανοπούλου, εκεί όπου η έμπνευση ξεχυλίζει συναισθήματα. Απόφυτος καλών τεχνών, με σπουδές στην Ιταλία, στη ζωγραφική, στη λεπτική, στη χαρακτική και στη γραφιστική. Τόσο η ζωγραφική όσο και η κεραμική είναι τρόπος ζωής. Η ίδια εξερευνά τον κόσμο των υλικών και τις άπειρες δυνατότητές τους. Εργατής κοσμούν πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως είχε πει ο Μιχαήλ Άγγελο, ο μεγάλος Ιταλός γλύπτης και ζωγράφος, είδα τον Άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα. Έτσι λοιπόν απελευθερώνει και εκείνη σχήματα και μορφές μέσα από την τέχνη της κεραμικής και συστήνει τον καλλιτεχνικό της εαυτό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βρισκόμαστε στην Αιγιάλια και σήμερα θα κάνουμε μία συνέντευξη και θα ζωγραφίσουμε με λέξεις. Κοντά μου λοιπόν είναι η Νάντια, ταιριάζουμε και χρωματικά Νάντια από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Και θέλουμε στο πλαίσιο του Fame Road που είχαμε να πάρουμε τη συνέντευξη να μας μοιραστείς την αλήθεια σου. Πώς ήταν να συμμετέχεις στο πρόγραμμα και τι αποκόμισες από τη σύμπραξη, από τη δικτύωση. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή, η δική μου τουλάχιστον, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί βρήκα άτομα και για στο δικό μου αντικείμενο, οπότε αντάλλαξα κάποιες ιδέες και τεχνικές και γενικά διάφορες ιδέες ό,τι αφορά το στυλ και όλα αυτά. Αυτό που αποκόμισα ήταν, αντάλλαξα κάποιες πληροφορίες και κάποια τηλέφωνα για να έρθω σε πιο στενή συνεργασία, ανταλλαγή ουσιαστικά της δουλειάς μας. Ιδεών, εμπειριών, τεχνοτροφιών. Όχι μόνο, να πάρω εγώ από κάποιους κεραμίστες στην Ιταλία, επειδή εγώ ασχολούμαι και με χοντρική και όλα αυτά, και να τα προμηθεύσω στους Έλληνες εδώ. Κεραμίστες. Κεραμίστες. Και πελατεία ό,τι αφορά τα νησιά μας, σε τουρίστες κλπ. Τι διαφορές έχουμε από κάποιον Ιταλό κεραμίστα εμείς οι Έλληνες? Δηλαδή, πώς το προσεγγίζουν διαφορετικά? Ο κάθε κεραμίστας έχει το στυλ του. Ξεκινάμε από εκεί. Okay. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο προσπαθούν όλοι οι κεραμίστες να ακολουθούν μία μόδα, η οποία είναι παγκόσμια αυτό, με όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά πέρα από αυτό είναι και η τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι διαφορετικά. Εγώ σαν κεραμίστρια και σαν ζωγράφος, γιατί έχω αυτή την ιδιότητα, είναι προτέρημα στους κεραμίστες, γιατί οι περισσότεροι κεραμίστες δεν είναι ζωγράφοι. Άρα έχεις και την αισθητική, το φίλτρο του ζωγράφου, του εικαστικού παρατηρητή. Το χέρι του ζωγράφου που μπορώ να ζωγραφίσω το αντικείμενο. Επειδή οι κεραμίστες είναι πιο πολύ τεχνίτες, απλά κάνουν τον πυλό και περνάνε ένα χρώμα τα πάντα, γιατί είναι το πιο εύκολο εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, ήρθε ο υπεύθυνος από το πρόγραμμα και σου είπε: υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, Νάντια, θέλεις να συμμετέχεις ως επιχείρηση κτλ. Τι ένιωσες, λες, αξίζει? Πώς το σκέφτηκες? Επειδή η ιδιοσυγκρασία μου είναι οι αλλαγές, με δελεάζουν έτσι οι αλλαγές και τα καινούργια πράγματα, είπα ναι, ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα και το ήθελα να πάω και στην Ιταλία που πήγαμε, να δω τους άλλους κεραμίστες, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνεις αυτό.
και ενθουσιάστηκα γενικά με την ιδέα. Άρα σε μια κεραμίστρια τώρα όμως ακούει, ας το πούμε, στην Καβάλα. Mm-hmm. Τι θα είχες να τις συμβουλεύσεις, αν ερχόταν εκεί η αντίστοιχη πρόταση στο Δήμαρχο Καβάλας, τι θα είχες να τις πεις από την εμπειρία σου? Να πάνε, να το κυνηγήσουν και κάτι βγαίνει. Κάτι βγαίνει. Η εξωστρέφεια τώρα του τόπου, η ανάδειξη της τέχνης και αυτού του πολύ ιδιαίτερου επαγγέλματος, γιατί πλέον έχουμε μέσω των ψηφιακών εργαλείων που μας δίνει η εποχή. Είναι το παραδοσιακό. Αλλά ότι υπάρχει όλη αυτή η ροτελεστία να περάσει από τον πυλό, μετά σιγά σιγά στα χρώματα. Πιστεύεις ότι αξίζει να μείνει μια πολιτιστική παρακαταθήκη για τα παιδιά μας? Αξίζει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που τους αρέσουν οι τέχνες όλων των ειδών. Ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα, να βλερωθούν, να βρωμήσουν, να κάνουν πράγματα. Και είναι αληθινά η διαθήκη. Τους αρέσει αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουν όλα αυτά τα επαγγέλματα και για τα παιδιά μας και για την παράδοσή μας και για πολλούς λόγους και για μας τους ίδιους και ψυχικά. Δηλαδή είναι ψυχοθεραπεία. Είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Ζούμε και σε στρισογόνες εποχές. Ναι. Πάμε στο κτίριο λοιπόν. Το κτίριο των παλαιών σφαγείων μετατρέπεται τώρα στην ουσία σε μια πολιτιστική θερμοκοιτίδα. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία και οι καλλιτέχνες του τόπου να εκθέσουν τα έργα τους, καλή ώρα όπως εσύ. Mm-hmm. Αλλά πιστεύεις ότι το πρόγραμμα βοηθάει και την τοπική κοινωνία να εκφραστεί, να βρει το δρόμο της δικτύωσης, της εξωστρέφειας γενικότερα? Υπάρχουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε όλο αυτό το κομμάτι και να αναπτυχθεί και ο τόπος και να υπάρξουν και άλλες προτάσεις και οτιδήποτε άλλο. Χάρηκα. Σας ευχαριστούμε. Κι εγώ. Ποια είναι η ευχή για το 2023 εν ώψη του Fame Road? Ευχή. Τι να πω. Ό,τι είχε εδώ η Καρδούλα. Ό,τι είχε εδώ. Αισιοδοξία και πετάμε ψηλά. Αισιοδοξία και πετάμε ψηλά. Με αυτό κλείνουμε. Επόμενη μας στάση, το Λογογραφικό Μουσείο του Αιγαίου. Τη δεκαετία του 90, η κυρία Βάνα Μπεντεβή, φιλολογός και ιστορικός, με κίνητρο της την αγάπη για το Αίγιο, μετά τη μεταστέγαση του σχολείου από το σεισμό, άρχισε τη συλλογή διαφόρων αντικειμένων με τη συνδρομή των κατοίκων και δύο πολύ σημαντικών προσωπικότητων του Αιγαίου, τον κύριο Ανδρέα Μαγκλάρα, δικηγόρο και Στήλιο Δήφη, καθώς επίσης τη μεγάλη ποιητική προσωπικότητα του Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Ριζόπουλο. Με την αμέριστη λοιπόν συμβολή του κυρίου Παναγόπουλου, η ίδια φρόντισε να συλλεχθούν πάρα πολλά εκθέματα, εργαλεία από την καθημερινότητα, φορεσιές, αργαλή, και ως πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ΗΛΕΑ το 1997 παραχωρούν το μουσιακό υλικό στο Δήμο Αιγαίου, με τη δέσμευση να στεγαστεί στο συγκεκριμένο κτίριο 200 και ετών και να γίνει πλέον δημοτικό ίδρυμα όλο το υλικό του μουσείου, το οποίο οργανώθηκε, αξιολογήθηκε, ταξινομήθηκε και τακτοποιήθηκε με προσωπική ευθύνη της κυρίας Φάνα Μπεντεβή και του κυρίου Πάνου Παναγόπουλου. Η αρχιτεκτονική του κτιρίου είναι η χαρακτηριστική των παραδοσιακών κτισμάτων της Πελοποννήσου, διόρροφο από πέτρα, με τείχους πάχους ενός μέτρου και μεγάλα παράθυρα. Το εξωτερικό του κτιρίου περιλαμβάνει μια πέτρινη σκάλα και ένα μπαλκόνι με επικλινή στέγη που αποτελεί την παραδοσιακή αποκαλούμενη λόντζα. Στο εσωτερικό, το κυρίαρχο υλικό είναι το ξύλο, στο πάτωμα και στην οροφή. Στο ισόγειο λειτουργεί το λογογραφικό μουσείο και στον πρώτο όροφο το ιστορικό μουσείο που καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους. Το λογογραφικό υλικό είναι πλούσιο και αξιόλογο, κατανεμμένο κατά ενότητες σε 4 αίθουσες και περιλαμβάνει οικιακά σκεύη, έπιπλα, εμμημασίες, αγροτικά εργαλεία, οικομηχανές πέθρου, αντικείμενα από την αγροτική και επιμενική ζωή, αργαλιούς, υφαντά και διάφορα εργαλεία υφαντικής. Το ιστορικό υλικό επίσης είναι σημαντικό με ιδιαίτερη ιστορική αξία εκθέματα. Κατανεμμένο σε 6 αίθουσες με βάση τον ιστορικό άξονα από την Τουρκοκρατία στο 1950. Περιλαμβάνονται σε αυτό όπλα, ενημασίες, κοσμάτα της εποχής του 1821, νομίσματα, πίνακες, φωτογραφίες,
ιστορικά έγγραφα, παράσημα, πολεμικό υλικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φυσικά ανάγει τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Είναι ένα τοπικό μουσείο που αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορίας και τρόπου ζωής των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, κατοίκων και οικογενειών που συντέλεσαν στην δημιουργία του. Εκεί, το Λαογραφικό Μουσείο του Αιγαίου είναι άρρηκτα συνεβασμένο με τη ζωή και την ιστορία της οικογένειας του Ανδρέα Λόντου. Να πούμε ότι άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1998. Κυρία Μπεντεβή, ο λόγος εσάς. Αρχίσαμε να μαζεύουμε υλικό το 1994, που ιδρύσαμε το μουσείο, θεωρητικά βέβαια, η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Αιγιάλιας. Είχαμε μαζέψει πολύ λίγο υλικό, ώσπου συνέβη ο σεισμός του 1995. Και στοχεύσαμε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο που βρισκόμαστε τώρα, το είχαμε βέβαια επισημάνει, να γίνει μουσείο. Γιατί αυτό το κτίριο είναι το μοναδικό μέσα στην πόλη που σώζεται από το 1821. Ανήκει σε ιστορικές οικογένειες του Αιγαίου, στην οικογένεια Μελετόπουλου και στη συνέχεια στην οικογένεια Λόντου. Εδώ αυτό το κτίριο στέγασε το πρώτο Δημαρχείο της Ελλάδας, του Αιγαίου, συγγνώμη, γιατί ο Αναστάσης Λόντος το 1833 διορίστηκε από την Αντιβασιλεία, διορισμένος πρώτος Δήμαρχος Αιγαίου. Και στεγάστηκε εδώ το πρώτο Δημαρχείο. Άρα υπάρχει λοιπόν και ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο πραγματικά έδωσε το έδαφος να καλλιεργηθεί για να υποδεχτεί το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο. Βέβαια. Εδώ που βρισκόμαστε, κύριε Πεντεβή. Η αίθουσα είναι του 1821, περιέχει όπλα, αρκετά όπλα, όλα αυθεντικά. Περιέχει μία συλλογή από νομίσματα, διάφορα νομίσματα, όχι μόνο του 1821, παλιά. Περιέχει τα πορτρέτα του Ανδρέα Λόντου, του Δημητρίου Μελετόπουλου και εδώ ενός αγωνιστή του 1821. Το πιο σημαντικό για μένα εδώ είναι η επιτάφια πλάκα του Λόντου με σταυρό στη μέση εγχάρακτο και δύο στεφάνια, που μέσα το ένα στεφάνι αναφέρει 21 Μαρτίου 1821, η μέρα που ελευθερώθηκε το Αίγιο, που ο Ανδρέας Λόντος με αυτή τη σημαία κόκκινη με μαύρο σταυρό και με 400 παλικάρια έφυγε από το Αίγιο και πήγε να βοηθήσει την Πάτρα. Και το άλλο στεφάνι έχει την ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 1843 που συμμετείχε στην Επανάσταση ο Ανδρέας Λόντος. Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν αυθεντικά όπλα από το 1821, παλάσκες, διάφορα. Γύρω από το 1821 στην αίθουσα αυτή. Στην επόμενη αίθουσα έχουμε συγκεντρώσει ιστορικό υλικό από τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να, εδώ βλέπετε έχω και φωτογραφία με την Εύα Λόντος που πήγα στην Αθήνα και μου είχε φέρει τα παράσημα και τα πήρα. Στην επόμενη αίθουσα έχουμε συγκεντρώσει κοιμήλια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από την κατοχή και την αντίσταση 1941-45, που ανήκει στον Ανδρέα Αναστασόπουλο, ο οποίος ήταν από την περιοχή μας και ήταν στρατιωτικός γιατρός, προσωπικός γιατρός του βασιλιά Κωνσταντίνου, αλλά ήταν πολύ σπουδαίος γιατρός και όλα τα παράσημα αυτά που βλέπετε είναι από βασιλιάδες της Βαλκανικής, δηλαδή από την Ρουμανία κλπ. Σε άλλη αίθουσα έχουμε διάφορα έπιπλα που χαρακτηρίζουν την αστική φυσιογνωμία του Αιγαίου, γιατί το Αίγιο κάποτε ήταν πολύ πλούσιο λόγω του σταφιδεμπορίου. Ήμασταν χθες συγκεκριμένα στο Μουσείο Σταφίδας του κ. Κουνιώτη, της περίφημης της οικογένειας, και είδαμε το τι εστί πραγματικά για τον τόπο και για την Ελλάδα όλη η διαδικασία στο εξαγώγημο προϊόν της σταφίδας.
από το λίγο που σας γνωρίζουμε όλες αυτές τις μέρες που κάνουμε τα γυρίσματα, βλέπουμε ανθρώπους που δεν αφήνουν τη σπίθα να σβήσει για την ιστορία, για τις ρίζες μας στην ουσία. Και αυτό είναι η αξία, γιατί οι νέες γενιές όταν παίρνουν τέτοιου είδους ερεθίσματα θα προστατεύσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και πάνω απ' όλα στην καρδούλα τους. Έχω τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε πολύ αρκετά μικρή ηλικία και είδα μία πόλη που ήξερα ότι είναι πολύ ιστορική και πολύ σημαντική που δεν είχε τίποτα να θυμίζει όχι μόνο στον ξένο αλλά και στους ντόπιους τις ρίζες, την ταυτότητά της, την ιστορία της. Και η ευτυχή συγκυρία οδήγησε να γνωριστώ με μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφερόντουσαν για την ιστορία. Ιδρύσαμε γρήγορα την ιστορική λογογραφική εταιρεία. Βάλαμε τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, να συζητάμε και να αρχίσουμε να εκδίδουμε ένα περιοδικό με θέματα λογογραφικά και ιστορικά τοπικού χαρακτήρα, το ρίζες. Αρχίσαμε να το εκδίδουμε. Ο άλλος στόχος ήταν να βρούμε στέγη, να συγκεντρώσουμε υλικό και να βρούμε στέγη, να στεγάσουμε αυτό το υλικό και να το εκθέτουμε. Οπότε πραγματοποιήθηκε και αυτός ο στόχος. Και ο τρίτος στόχος ήταν να αναδείξουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός βέβαια της Ελλάδας που δρομολόγησε την προετοιμασία του αγώνα του 1821 που δεν ήταν άλλη παρά η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Θέλετε να πάμε λίγο να δούμε και τα εκθέματα για κοντά. Επόμενος μας σταθμός, ο σταθμός των τρένων. Με κύριο ξεναγό μας, σταθμάρχη αν θέλετε, ονείρων και οράματος, τον κύριο Λεωνίδα Μαυροδί, ο οποίος μας μιλά για το εκπαιδευτικό πάρκο πολιτισμού και αθλητισμού, μέχρι του δόρατος, το fair play και το εφαγωνίζεστε, εναντίον του bullying, του χουλγανισμού. Οι επισκέπτες του θα έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο με μουσιακή διάταξη να παρακολουθήσουν τόσο μουσικές παραστάσεις όσο και να αναλύσουν την κινηματογραφική διαδρομή του τρένου αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε εκθέσεις ζωγραφικής με θεματική το τρένο. Όραμα του κυρίου Λεωνίδα Μαυρουδί αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής είναι το εκπαιδευτικό πάρκο να μεταστοιχειωθεί σε ένα σύγχρονο πυλώνα πολιτισμού και ψυχαγωγίας όπου μέσα από την εκπαίδευση θα συνειδητοποιήσουν τον πολύτιμο χαρακτήρα και το έργο που προσφέρει το τρένο στην ανθρώπινη διαδρομή. Ο σταθμός, όπως μας λέει και ο αγαπημένος κύριος Λεωνίδας Μαυροδής, έχει τα δικά του μυστικά περάσματα και πάμε να τα ανακαλύψουμε. Πριν όμως από αυτό θέλουμε να πετάξουμε για λίγο τον ντρόν μας. Ο Μάριος ετοιμάζεται, αλλά δυστυχώς η βροχή έχει άλλα σχέδια. Εκεί πάνω όμως γεννήθηκε η ιδέα του ονόματος Βοστίτσα. Λοιπόν, εφόσον δοκιμάσαμε τη ροδοζάχαρη, επόμενος σταθμός μία βόλτα, αλλά μία ιδιαίτερη βόλτα, παρέα με τον κύριο Λεωνίδα Μαυροδί. Και πού θα πάμε, κύριε Μαυροδί? Θα σας ξαναγήσω στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγείου, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι μισθωμένος από ιδιωτική εταιρεία και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει ένα πάρκο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού που θα έχει πάρα πολλές δράσεις και θα απευθύνεται σε μικρά κόσμο, και σε μεγάλα παιδιά.
και σε μεγάλα. Και σε μεγάλα, όπως το είπατε, γιατί θα έχει πραγματικά και το συνέστημα που δημιουργεί, ας πούμε, στους ηλικιωμένους, ας πούμε, το τρένο και οι αναμνήσεις που δημιουργεί. Όχι μόνο, και στους όλους νέους, όπως είμαι εγώ. Καλή ώρα. Η συζήτηση που είχαμε χθες για τα τρένα, εμένα με γύρισε στο μοντελισμό. Αλλά θεωρώ ότι μία τέτοιου είδους συνέντευξη πρέπει να την πάρουμε μέσα σε ένα βαγόνι για να έχουμε και την αύρα του τρένου. Στον ίδιο το σταθμό, ανοίξουμε το σταθμό, να δείτε και μέσα πώς είναι ο παλιός σταθμός του Αιγαίου που έχει φτιαχτεί το 1892-93 περίπου, χτίστηκε. Και ήταν το κέντρο της ζωής της πόλης, το κέντρο, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό κέντρο. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή, ο σταθμός στην ανάπτυξη της πόλης και γενικά στην οικονομική ζωή και ειδικά συνδέεται απόλυτα με την σταφίδα, γιατί μετέφερε τα αγροτικά. Το πρώτο εξαγωγικό προϊόν, το οποίο είχε επηρεάσει, όπως μας είπε ο κ. Καλογερόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγαίλες, και όλο το ΑΕΠ της χώρας. Το 70% των εξαγωγών της Ελλάδας ήταν σταφίδα για πολλές δεκαετίες στις αρχές του 20ου αιώνα. Τρώω το παγωτό με τη ροδοζάχαρη και πάμε στο σταθμό για να κάνουμε τη συνέντευξη. Σταθμό. Λοιπόν, από τη μακέτα στο χαλτί, βρισκόμαστε λοιπόν στη μακέτα της ζωής. Εδώ είναι ζωντανά ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός. Είναι ένα σημείο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία της πόλης. Mm-hmm. Μα βλέπουμε τώρα και το χώρο, δηλαδή, κινεστικά η αντίληψη. Είναι πολύ σημαντική. Από τη μία έχουμε τη θάλασσα, έχουμε το βιότοπο που μας είπατε λίγο παρακάτω με τα φλαμίνγκο. Είναι από τους λίγους σταθμούς που είναι δίπλα στη θάλασσα και η γραμμή που περνάει μέσα από το λιμάνι 5 μέτρα από την προκυμαία, από τη θάλασσα. You don't need to be famous για να έχεις λοιπόν μια τουριστική attraction αλλά εμπειρία σε ένα ωραίο δίκτυο από το κτίριο των παλαιών σφαγείων που θα μπορεί να γίνει και μια μελλοντική συνεργασία. Ακριβώς είναι δίπλα, δεν είναι στα 100 μέτρα. Είναι στα 100 μέτρα. Επομένως, βλέπουμε ότι και ένα πρόγραμμα αναζωπηρώνει λίγο τον κοινωνικό πυρήνα και δίνει τη δυναμική στους ανθρώπους να ανταλλάξουν, να συνεργαστούν, να συμπορευτούν. Και να κάνουν συνέργειες που θα δώσουν, ας πούμε, ένα τελικό αποτέλεσμα. Γιατί όλα, ας πούμε, προσδοκούν στο να έχεις ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα για μας εδώ στο Αίγιο είναι, ας πούμε, πώς θα προσελκύσει κόσμο. Από τη συμμετοχή σας γενικότερα με το κομμάτι λοιπόν της ανταλλαγής, τα B2B που γίνανε στην Ιταλία, γενικότερα όλη αυτή την τριβή που είχατε, τόσο άνθρωποι του πνεύματος, της βιομηχανικής κληρονομιάς και που θα μας εξηγήσετε τον όρο, του επιχειρήν αλλά και της τέχνης. Τι έχετε αποκομίσει ως άνθρωπος? Σε σχέση με το σταθμό πάντοτε. Βέβαια. Έχουμε αποκομίσει τα καλύτερα λόγια και όλοι περιμένουν να υλοποιηθεί για να μπορέσουν να επισκέπτονται το χώρο κτλ. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, ακόμα και σε έρευνα αγοράς που έχουμε κάνει και σε σχολεία και σε καπί και σε τουριστικά γραφεία. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα αγοράς. Για ποιους ενδιαφέρει, γιατί τι ενδιαφέρει τα σχολεία τους? Ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, ο πολιτισμός του τρένου, τους ενδιαφέρει η οικολογία του τρένου, τους ενδιαφέρει ότι είναι ασφαλές το ταξίδι. Τι ενδιαφέρει τα σχολεία? Έχει γίνει μεγάλη έρευνα αγοράς σε σχολεία και έτσι ακριβώς έχει σχεδιαστεί, δηλαδή, και όλος ο χώρος, όλο το project του σταθμού είναι βασισμένο σε αυτές τις έρευνες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει φανεί μέσα από αυτές τις έρευνες ότι θα υπάρξει μεγάλη επισκεψιμότητα στο χώρο. Fame Road 2023, βρισκόμαστε στο Αίγαιο και ποια είναι η ευχή, το όραμα, να κλείσουμε κάτι θετικό? Να μπορεί η πόλη να ξαναβρει την έγκλη που είχε παλιά, που η κύρια έγκλη της ήταν κυρίως τα αγροτικά της προϊόντα, η σταφίδα και το λεμόνι. Κυρίως η σταφίδα είναι η ιστορία της πόλης. Η σταφίδα και είναι ιστορία της Ελλάδος. Πόλης, η ιστορία της Ελλάδος και η ιστορία της πόλης. Να ξαναβρει αυτή την έγκλη και να μπορέσει, ας πούμε, να γίνει σημείο προορισμού για αγροτουρισμό. Κυρίως, ας πούμε, για τους Έλληνες, αλλά μελλοντικά θα μπορούσε, δηλαδή, να παίξει ρόλο και στον τουρισμό. Αλλά σαν δημοσιογράφος και σαν Ευρωπαίος πολίτης, πέρα από το Ελληνίδα φυσικά, έχω να πω ότι όλο αυτό το
πολύ, πολλά υποσχόμενο εν δυνάμει εγχείρημα, θα γίνει πολύ σύντομα πολύ επιτυχημένο αφήγημα. Και θα είμαστε εδώ για να το ζήσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Γεννήθηκε στο Αίγιο. Είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Υπεύθυνη των εκδόσεων ειδήφων. Το συγγραφικό της έργο ξεκινά το 2007. Έχει επίσης γράψει κείμενα και σκηνοθετήσει παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Αρχαίο Οδείο Πάτρας, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, συνεργαζόμενη με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Σημαντικές στιγμές στην καλλιτεχνική της πορεία είναι η σκηνοθεσία στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών της παράστασης «Καφέ Αμάν, το καρναβάλι της πόλης» το 2020 σε κείμενο δικό της. Το τελευταίο της βιβλίο, «Κωστής Παλαμάς, οι Μούσες που αγάπησα», ανέβηκε ως θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Βαλτινό και σε σκηνοθεσία του ίδιου, ενώ το καλοκαίρι του 2022, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή, συνεργάστηκε με τη Λιβία Κονιόρδου σε κείμενο που είχε γράψει με τίτλο «Πατρίδες της καρδιάς μου». Ως υπεύθυνη των εκδόσεων ειδήφωνο, έχει ιδιαίτερα επικεντρωθεί στην καταγραφή αληθινών μαρτυριών, διηγήσεων και αφηγήσεων απλών ανθρώπων, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τις προσωπικές μνήμες και τις ζωές των απλών ανθρώπων μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για κάθε εποχή. Είναι παντρεμένη με τον συνθέτη Ισάκη Παπαδημητρίου και έχει δύο κόρες, την Άσπα και την Έλενα. Είμαστε στο Αίγιο με μια υπέροχη οικοδέσποινα, το Μαράκι, τη Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Βρισκόμαστε στο Ειδήφωνο, ένα χώρο με πάρα πολύ αγάπη πλαισιωμένο και θα σου πω ότι αισθάνθηκα με τον μπήκα στο χώρο. Αισθάνθηκα ότι είμαι μέσα σε μια τσαγερή, αλλά με όλο το φάσμα της ιεροτελεστίας. Δηλαδή ένας ωραίος χώρος, σε προδιαθέτει να πεις ένα ωραίο τσάι, να συζητήσεις και να αισθανθείς χαλαρά και όμορφα. Ξέρεις, έπεσες πάλι, νομίζω ότι όταν το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, η αισθητική μας τέριαζε, Λένα. Μου σε ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες και με επισκέφθηκες και είσαι στο Αίγιο, στην πόλη μου και που επέλεξες να έρθεις και στο χώρο μου εδώ, στο Ειδήφωνο. Το τσάι είναι αυτό που όταν ξεκινήσαμε, είπαμε όλοι ότι εδώ θα προσφέρουμε και λίγο τσάι. Και μάλιστα οι κόρες μου λένε, μαμά, ξέρεις, πρέπει να τα βιβλία, να τα κατηγοριοποιήσεις βάσει γεύσεων τσαγιού. Πάρα πολύ. Κοίτα λοιπόν πώς... ιδέα marketing. Θα σου πω και από την προσωπική μου εμπειρία. Δηλαδή, θυμάμαι σε πρώτο ροβείο στη Γερμανία, όταν διάβαζα ελληνικά βιβλία, ήθελα είτε ένα ζεστό τσάι, είτε ένα ζεστό καφέ. Δηλαδή, Το είχα συνδυάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, είδες πώς τέριαξε λοιπόν η άποψή σου. Λοιπόν, από τις έφωνες μνήμες του κυρίου Σάκη Παπαδημητρίου περνάμε στο Ειδήφωνο με την κυρία Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Βιβλία, συγγραφείς, λέξεις, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, να πω το εξής λοιπόν. Εγώ στη ζωή μου ήμουν φιλόλογος. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου, σπούδασα φιλολογία, δίδαξα στα σχολεία για 30 ολόκληρα χρόνια και καθώς έφτασα στο τέλος και πήρα σύνταξη από αυτό τον ωραίο χώρο που έζησα τόσα χρόνια, ήρθε και με βρήκε αυτή, δεν το πω δουλειά, αυτό το πάθος. Εγώ... Είχατε μάλλον ραντεβού, ήταν συνεννοημένο. Είχα ραντεβού, αλλά θα σου πω κιόλας ότι κάπου ήταν λίγο καρμικό όλο το πράγμα. Εγώ καταρχήν προέρχομαι από μια οικογένεια όπου η μαμά μου, ως δασκάλα ήταν κι αυτή, έγραφε βιβλία. Όταν λοιπόν πήρα από εκεί και ένα γονίδιο τέλος πάντων και άρχισα και εγώ να γράφω βιβλία πριν ξεκινήσει όλο αυτό το κομμάτι το εκδοτικό. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που έβγαλα ήταν αφιερωμένο στην μαμά, είπα θέλω να της κάνω μια έκπληξη. Έφτιαξα λοιπόν ένα πολύ πρόχειρο έτσι βιβλιαράκι και έγραψα από κάτω εκδόσεις Ειδήφωνο. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ο ίδιος συγγραφέας να αλλάξει την όχθη και να πάει απέναντι εκεί που είναι η δημιουργία, είναι η τεχνική και η μεθοδολογία, ώστε από τις ωραίες λέξεις να περάσουμε λοιπόν
Σε ένα βιβλίο. Σε ένα βιβλίο. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπήκα καν σε αυτή τη διαδικασία. Ίσα-ίσα εμένα με βοηθάει πάρα πολύ ώστε η σχέση μου με τους συγγραφείς να είναι διαφορετική ίσως. Δεν αντιμετωπίζω τον συγγραφέα σε καμία περίπτωση ως έναν απλά συνεργάτη που έρχεται ή το βιβλίο του σε ένα προϊόν, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζω το βιβλίο ως προϊόν. Εγώ το βιβλίο το βλέπω μια περιπέτεια, μια περιπέτεια συναισθηματική. Ταλαιπωρούμε και εγώ μαζί με τον συγγραφέα. Και από τη στιγμή που ξεκινάμε, δίνουμε τα χέρια, αρχίζει ένα ταξίδι το οποίο έχει μια μαγεία. Εγώ έχω παθιαστεί πραγματικά με το όλο αυτό κομμάτι, γιατί είναι ταυτόχρονα και δημιουργικό, έχει και εικαστικό αποτέλεσμα, πέρα από το προϊόν. Αλλά αυτή η σχέση που αποκτώ με τους συγγραφείς είναι μοναδική. Σέβομαι, αγαπώ τους συγγραφείς πάρα πολύ, τους βοηθάω όσο μπορώ και τους αντιμετωπίζω σαν συνεργάτες, σαν συνταξιδιώτες. Στα χέρια μου έχω μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και βλέπω είναι Έλενα Λεόνι. Ναι. Άρα τελικά όλη η οικογένεια έχει αυτό το μικρόβιο. Έχει όλη η οικογένεια, γιατί το λέω είναι μια βιοτεχνία εδώ, δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, είναι μια έτσι, οικοτεχνία θα έλεγα καλύτερα. Η νεόν και ακριβώς, αγάπης, αλλά και πρακτικά, η Έλενα είναι η κόρη μου, η οποία είναι εικαστικός γιατί έχει τελειώσει και την σχολή καθών τεχνών και έτσι λοιπόν είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει όλο το εικαστικό κομμάτι των εκδόσεων, τα εξώφυλλα, τις εικονογραφήσεις και η άλλη μου η κόρη, η Άσπα, η οποία έχει αναλάβει περισσότερο το επικοινωνιακό κομμάτι που είναι τα Instagram, στο σελίδα. Και είναι εξαιρετική μουσικός. Είναι μουσικός και δασκάλα μουσικής αυτή τη στιγμή, διδάσκει στα Καλάβρητα και γενικά υπάρχει, οι γυναίκες της οικογένειας έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά έχετε και έναν χρυσό πατέρα. Αλλά έχουμε έναν χρυσό, ναι, ασφαλώς, ο οποίος είναι, ξέρεις, είναι αυτή η υποστήριξη όλου αυτού που γίνεται, του έργου μας. Ο Σάκης ήταν ο μεντοράς μου, παρόλο που είμαστε μαζί πάνω από κοντά 40 χρόνια με τον Σάκη, από παιδιά, παρόλα αυτά ο Σάκης ήταν ο μεντοράς μου, αυτός ήταν ο πρωτοπόρος στην τέχνη και αυτός που μας κατάφερε να μας παρασύρει όλους και εμένα και τα κορίτσια. Και έχω να πω ότι αυτή, παρόλο που η τέχνη γενικά είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, γιατί έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό, έχει πολλά συναισθηματικές ανατροπές και έχει τόση συγκίνηση, τόση χαρά σου προσφέρει, που εμείς είναι σαν να γνωριστήκαμε μόλις χθες με το Σάκη. Έρωτας, έτσι, αγάπη. Διαρκής έρωτας, αγάπη, σεβασμός. Αλληλοσυμπλήρωση των ενδιαφερόντων που έχει ο ένας τον άλλο και ο ένας είναι με τον άλλον όχι συμπληρωματική, όχι ανασυμπληρωματική, έτσι. Και όλο αυτό, ό,τι κάνουμε, είτε είναι, το κάνω εγώ είτε το κάνει ο Σάκης, είναι δικό μας και του καθενός ξεχωριστά. Η δημιουργία είναι αυτή που σε κρατάει ζωντανό, η δημιουργία είναι αυτή που σε κρατάει, που σε κάνει ευτυχισμένο. Οποιαδήποτε δημιουργία, να είσαι όμως δημιουργός, να μην είσαι μόνο καταναλωτής άλλων, να δημιουργείς. Σε οτιδήποτε. Όχι, και μια γλάστα να είναι μια δημιουργία. Μια ζωή. Τι να λέμε τώρα. Στη δουλειά σου, δημιουργικότητα. Πώς είναι λοιπόν να έχεις ένα εκδοτικό οίκο. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ότι δίνω τη δυνατότητα στην πόλη μου να μπορεί να οι συγγραφείς, οι άνθρωποι που έχουν μία διάθεση να γράψουν, να τους δίνουν την ευκαιρία να έρθουν σε μένα και να εκδώσουν το βιβλίο τους. Παρόλο που έχουμε κάνει μεγάλο άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα πια, έτσι, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά αυτό που έχω καταφέρει νομίζω είναι να έχω φτιάξει έναν χώρο όπου πολλοί άνθρωποι έρχονται να ρωτήσουν πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, τι σημαίνει να εκδώσεις ένα βιβλίο, γιατί το να εκδώσεις ένα βιβλίο είναι πολύ απλό στην εποχή μας. Μπορεί ακόμα και ιντερνετικά να μπει στο κομπιούτερ και να εκδώσεις ένα βιβλίο ή να στείλεις ένα email και να εκδώσεις ένα βιβλίο. Όμως ο συγγραφέας έχει ανάγκη να μάθει γενικώς όλη τη διαδικασία όλες αυτές, γιατί είναι μια ψυχική του κατάθεση. Δεν είναι ότι το στέλνω κάτι και του φέρνεις ένα κιλό τυρί, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και τον κύριο Πετρόπουλο που μέσα από το ERFC μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καταπληκτικούς ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει προσφέρει ένα επικοινωνιακό λιθαράκι σε όλο αυτό το ζωντανό ντοκιμαντέρ που κάνουμε τώρα, που χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι εδώ με τον Μάριο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα, Μάρια, και δεν θα το κόψεις το μοντάζ, γιατί είναι πολύ όμορφο να συνεργάζεται κάποιος μαζί σου. Και εγώ να ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τον Νίκο τον Πετρόπουλο, τον φίλο τον Νίκο, που τον γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Αίγιο, γνωρίσαμε εσάς. Πολύ σημαντικό. Αυτή
η συνάντηση με ανθρώπους σημαντικούς για μένα, που η σημαντικότητα είναι, άλλη, είναι μια άλλη ιστορία, σημαντικούς για μένα, είναι πολύ σπουδαίο το να γνωρίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να μπορείς να έχεις κοινά σημεία επικοινωνίας. Βεβαίως. Λοιπόν, μία αφιέρωση για να το βάλω όταν θα πάω με το καλό σπίτι μου στη βιβλιοθήκη. Ακριβώς. Με τα πολύτιμά μου. Και κάπως έτσι λέμε σαλάμα από το Αίγιο και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Επόμενος μας σταθμός, το επιλεκτικό αρχοντικό του Παναγιωτόπουλου εδώ στο Αίγιο και η συνάντησή μας με τον κύριο Σάκη Παπαδημητρίου για να μας ξεναγήσει στα άδυτα βαθιά νερά των έφωνων μνημών. Το επιβλητικό αρχοντικό με αντιστοίχους ορόφους χτίστηκε σε σχέδια του Έλληνα αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου το 1857 για να στεγάσει την εύπορη οικογένεια του μεγάλου σταφιδέμπορα Σωτήρη Παναγιωτόπουλου. Εργασίες για την ολοκλήρωσή του κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια για να αποτελεί σήμερα έναν θησαυρό για την πόλη. Στους 3 ορόφους του μας οδήγησαν η μεγαλοπρεπής μαρμάρινη σκάλα στο παλάτι του Αιγείου, όπου αντικρίσαμε εκπληκτικές οροφογραφίες και θαυμαστή διακόσμηση στους τοίχους από εξαιρετικούς Ιταλούς ζωγράφους. Τα μαρμάρινα μπαλκόνια του αποτελούν επίσης αυτούσια καλλιτεχνήματα. Ο Σάκης Παπαδημητρίου κατάγεται από το Αίγιο. Είναι φιλόλογος, μουσικός και μουσικός συνθέτης, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών και υποψήφιος διδάκτορ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών. Δάσκαλος και σολίστ κλασικής κιθάρας και πολλών έγχορδων και πνευστών παραδοσιακών οργάνων. Πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής, ερευνητής ελληνικής μουσικής και ιδρυτής των μουσικών συνόλων Μουσικό Εργαστήρι το 1992 και Ιδίφωνο το 2004. Έχει συνεργαστεί σε συναυλίες, σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Πάτρας, Σίμης, Αρχαίας Ολυμπίας, στο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Λευκάδας, στο Φεστιβάλ Διονύσου, στην Ορέστια Ορεστιάδα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, σε σημαντικούς χώρους όπως το Ρωμαϊκό Οδείο Πάτρας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Ζάπιο Μέγαρο, το Ρωμαϊκό Οδείο Νικόπολης και το εξωτερικό Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρος, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Άμστερνταμ, στο ιστορικό μουσικό κτίριο Παραντίζο, Χάγη, στο Crossing Border, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, στην Κωνσταντινούπολη, στην Όπερα του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με διακεκριμένους ερμηνευτές, τη Δόμνα Σάμιο, το Χάρια Ειδονίδη, τη Μάρια Φαραντούρη, το Μανώλη Μητσιά, τη Μαρίζα Κόχ, την Έλλη Πασπαλά, τη Γιώτα Νέγκα, το Βασίλη Λέκα, το Θοδωρή Κοτονιά, και άλλους, παρουσιάζοντας και δικά του έργα και συνθέσεις. Έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις, Διπεθέ Ιωαννίνων, Μονοβασιάς, το ΕΠΘΕΑ, με πολλές βραβεύσεις, καθώς και για το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ. Στο πλαίσιο του εορτασμού Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου, έδωσε διάλεξη στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πούσκιν με θέμα την ανακρεόν διαποίηση οσημειογόνιμης επαφής των πολιτισμών Ελλάδας και Ρωσίας. Έχει συγγράψει μαζί με τη Μαρία Παναγιωτακοπούλου το βιβλίο «Πολέμησα στη Μικρασία», που παρουσιάστηκε ως αναλόγιο και θεατρική παράσταση στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό και με την προσφορά της προσωπικής του συλλογής από 150 σπάνια και ιστορικά παραδοσιακά όργανα, λειτουργεί στο Αίγιο η έκθεση ελληνικών παραδοσιακών οργάνων «Έφωνες Μνήμες», που ήδη έχουν επισκεφθεί εκτός των άλλων περισσότεροι από 1.000 μαθητές σχολείων της περιοχής. Είμαστε κάθετοι από τη συγκίνηση, γιατί μόλις μελετήσαμε το βιογραφικό του κυρίου Σάκη Παπαδημητρίου, αντιληφθήκαμε ότι είχαμε απέναντί μας μια πολύ σχεδή προσωπικότητα και ένα ζωντανό θρύλο, ο οποίος γράφει και υπογράφει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο την μουσική του διαδρομή. Βρισκόμαστε λοιπόν στο αρχοντικό Παναγιωτόπουλου εδώ στο Αίγιο. Μπήκαμε στο χώρο των έφωνων μνημών. Ο τίτλος είναι «Έφωνες Μνήμες». Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Παπαδημητρίου, όταν είδα τον τίτλο στο ίντερνετ, μαγεύτηκα από τον τίτλο. Ήτανε μαγνήτης ο τίτλος.
Καλή ώρα βρισκόμαστε σήμερα εδώ και κάνουμε λίγο ανατριπτικά τη συζήτησή μας. Ήθελα έδαφος. Έτσι πιστεύει, ο τίτλος αυτός, οι μνήμες αυτές είναι μνήμες και προσωπικές, αλλά είναι και συλλογικές μνήμες. Και ίσως αυτό περιλαμβάνει έναν κόσμο ο οποίος είναι οικείος σε όλους. Γιατί μέσα από την δική μου εμπειρία και διαδρομή στη μουσική, δίνω και μια εικόνα ίσως και πολλών ανθρώπων από την ακουστική μνήμη αυτή που έρχεται από το παρελθόν, που είναι μια μνήμη που μεταφέρεται με κάποια αντικείμενα, όπως λες, τα οποία αντικείμενα ξεκινάνε από την ίδια τη γη. Γιατί τα περισσότερα είναι και ξύλινα, όπως τα βλέπουμε γύρω. Και συμπαντική μνήμη. Ας πούμε, πριν τον άνθρωπο υπήρχε η φύση, η θάλασσα, ο άνεμος. Το μουσικό όργανο, λοιπόν, είναι ένα όργανο το οποίο παίρνει ζωή από σένα, αλλά σου δίνει όμως και τη δικιά του ζωή, τη δικιά του φωνή και συντροφιά. Και αυτό το πράγμα είναι μοναδικό και μόνο ένας μουσικός έχει την ικανοποίηση αυτή και την χαρά αυτή. Είναι δώρο θεϊκό. Να έχει το δημιούργημά του. Μερικές φορές, μάλιστα, το ερωτεύεται κιόλας. Ο μύθος του Πυγμαλίωνα, του γλύπτη, ο οποίος έφτιαξε το άγαλμα και το ερωτεύτηκε κιόλας και αυτό ζωντάνεψε. Έχει, λοιπόν, μια μεγάλη ανταπόκριση και μια μεγάλη ομοιότητα με το μουσικό και το μουσικό όργανο. Κοιτάω, όλες οι δουλειές μου συνθετικές είναι έργα, δεν είναι δηλαδή αποσπασματικά τραγούδια ή το mainstream που θα γίνει. Το εμπορικό κομμάτι που λέμε. Το εμπορικό κομμάτι, το οποίο έχει πραγματικά το ρόλο του. Εμείς, λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε αυτό το κομμάτι ούτως ή άλλως, και δεν ξέρω αν θα θέλαμε κιόλας, τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε. Βέβαια. Λοιπόν, ασχολούμαστε, λοιπόν, με ειδικά πράγματα τα οποία μας δίνουν μια ικανοποίηση αυτή του ερευνητή και αυτή του μελετητή. Εγώ ασχολούμαι και στις συνθέσεις μου, λοιπόν, με τη σχέση αυτή της γης και των προϊόντων της με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό και τον συμβολισμό που έχει αυτή η σχέση. Είναι εντυπωσιακό κάθε ημέρα που έχουν πάνω από 1000 τόσα παιδιά εδώ στην έκθεση αυτή, στον ένα χρόνο και κάτι που λειτουργεί. Και εγώ μένω κατάπληκτος από τις απορίες των παιδιών επάνω στα όργανα. Δηλαδή, ανοίγουμε τις βιτρίνες όλες. Εγώ, όπως είπαμε, την ανασχόλησή μου με αυτά τα όργανα παίζω, άλλα περισσότερο καλά, άλλα λιγότερο καλά, αλλά μπορώ να παράξω ήχο σε όλα αυτά τα όργανα. Παδημητρία, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο του Fame Road, όλης αυτής της πανέμορφης διασυνοριακής τελικά συνεργασίας και εξωστρέφειας των λαών ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Ιταλία. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς γεννήθηκε η σύλληψη της ιδέας και πώς συναντήσατε το χώρο ο οποίος φιλοξενεί όλα αυτά τα ζωντανά εκθέματα. Η σύλληψη της ιδέας. Να πω την αλήθεια, από όλα αυτά τα όργανα μαζεύτηκαν όχι για να γίνουν συλλογή. Μαζεύτηκαν ως ένα αντικείμενο έρευνας προσωπικής μου και προσωπικής αναζήτησης πάνω στη μουσική και πάνω στον ήχο. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος από τα πρώτα μου χρόνια, καταρχήν πέρα από το πιάνο που ξεκίνησε τη μουσική μου, μετά πήγα κατευθείαν στην κιθάρα, μου άρεσε πιο πολύ η λαϊκή μουσική, ασχολήθηκα με την ισπανική μουσική και μόλις ξαφνικά σε κάποια στιγμή ανακάλυψα την ελληνική μουσική, είπα: εδώ υπάρχει ένας κόσμος ανεξερεύνητος. Ένας κόσμος ο οποίος είναι δικός μας, γιατί να σπαταλάμε τις δυνάμεις μας ψάχνοντας άλλες γειτονιές, όταν η δική μας γειτονιά είναι ανεξερεύνητη. Έτσι, λοιπόν, σε μια εποχή πολύ πρώιμη, σκέφτηκα να φτιάξω ένα σχήμα με ελληνικά παραδοσιακά όργανα, τότε που δεν υπήρχαν καν ούτε υπήρχαν μουσικά σχολεία, δεν υπήρχαν μουσικά πανεπιστήμια, δεν υπήρχε τίποτα. Ένα πρωτοπόρο. Το μόνο συγκρότημα που θυμάμαι έτσι που είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή ήταν οι δυνάμεις του Αιγαίου, με γνωστές δυνάμεις του Αιγαίου. Και έτσι, λοιπόν, σκέφτηκα να φτιάξουμε και εδώ στο Αίγιο μια τέτοια μουσική ομάδα. Και πήραμε παιδιά, νεαρά παιδιά που λίγο είτε έπαιζαν είτε δεν έπαιζαν μουσική και παραγγείλαμε σε έναν κατασκευαστή που βρήκαμε στην Αθήνα μια σειρά από παραδοσιακά όργανα τα οποία δεν ξέραμε κανείς να τα παίζει. Τα λαούτα ήταν τα πρώτα χορδόφωνα, έτσι βλέπουμε εδώ ταμπουράς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τη λεγόμενη πανδούρα, αργότερα τη λέγαμε θαμπούρα, και από αυτό λέμε εμείς οι Έλληνες ότι βγαίνει ο ταμπουράς. Οι Τούρκοι βέβαια έχουν μια δική τους θεωρία, αλλά εμείς πιστεύουμε τη δική μας, έτσι, γιατί είμαστε πιο παλιοί εδώ. Στο βυζαντινό λαό το έχω φτιάξει αυτό αντίγραφο από αγιογραφία. Είχα πάει τότε στον Μπράτ, ήταν το πρώτο λαό του που έφτιαξε αυτό εδώ. Για παίξτε μας και κάτι. Είχα πάρει εδώ, λοιπόν, και του λέω: κοίταξε, θα φτιάξεις, λέω, ένα όργανο τέτοιο αντίγραφο από αυτή την αγιογραφία. Στο κανονάκι κάθε ένας τόνος χωρίζεται κανονικά σε 12, στη Βυζαντινή σε 12 κομμάτια. Δηλαδή, εάν πάρουμε τη φυσική κλίμακα του ντο της ευρωπαϊκής μουσικής,
αυτή ξέρουμε εμείς, σαν ευρωπαϊκή κλίμακα. Στη βυζαντινή μουσική λοιπόν, το κάνω έτσι μόνο λίγο για να δει και να δουν και οι φίλοι μας. Το μη λοιπόν, στη βυζαντινή μουσική το μη είναι δύο κόμματα πιο χαμηλό. Είναι πόσο μικρή διαφορά. Το μη λοιπόν και το σι είναι δύο κόμματα χαμηλωμένο. Οπότε λοιπόν σας παίζω την κλίμακα τώρα τη φυσική, τη βυζαντινή. Είδατε με τα δύο κόμματα αυτά στο μη και στο σι πως αλλάζει αμέσως. Έχουμε τα αερόφωνα. Παλιότερα τα λέγαμε πνευστά εμείς, από την αναπνοή, από το αναπνέω, πνευστό. Η καινούργια επιστήμη τα λέει αερόφωνα γιατί βγάζουν τη φωνή τους από τον αέρα. Πόσο θα φυσάξει πιο δυνατά με το διάφραγμα, πώς αλλάζει η οκτάβα. Δηλαδή. Εδώ πάλι το καλάμι. Το οποίο είναι πύλινο, τα πρώτα του μπελέκια φτιαχνόντουσαν από πυλό, σαν στάμνες δηλαδή, ήταν το πιο εύκολο υλικό. Επειδή όμως είναι πολύ βαριά και έσπαγαν κιόλας, αντικαταστάθηκαν με το μέταλλο που είναι πιο ακριβό. Εδώ βλέπουμε μπακυρένια του μπελέκια από την Κωνσταντινούπολη, σκαλιστά, βλέπετε πως είναι με διάφορα σχέδια. Βλέπετε λοιπόν το μπελέκι λοιπόν, ένα όργανο το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Βέβαια στην ελληνική παράδοση δεν υπήρχε τόσο πολύ όσο στην τουρκική παράδοση. Mm-hmm. Υπηρώτικο ντεφι. Υπηρώτικο, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν, πιο μεγάλο σοβιάνο. Το υπηρώτικο ντεφι είναι πιο βαρύ, έχει τα ζήλια αυτά εδώ. Βλέπετε τώρα παίζω ένα στάδιο που για αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό ήχο τον υπηρώτικο. Το έφερε λοιπόν ο παππούς της γυναίκας μου, δηλαδή της Μαρίας. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχει χαλάσει το ελαττήριο, θα το γύρισε με το χέρι. Βλέπουμε εδώ από τη Μαδαγασκάρη ένα μπαμπού. Τι πανέμορφο! Κοιτάξτε πώς είναι αυτό, η βαλίχα. Πώς λέγεται? Βαλίχα. Αυτό είναι μπαμπού. Αυτό μου το έχει φέρει κάποιος φίλος. Αυτό το έκλειψε ο Ρος Ντέιλι στην Κρήτη και έφτιαξε κριτική λύρα με συμπατρικές χορδές με κάποιο τρόπο γιατί του λέει ένωσε την καντούλκα, είδατε πώς λοιπόν υπάρχουν συγγένειες με την κριτική λύρα, έβαλε συμπατρικές χορδές από κάτω για να ακούγεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ που λέγαμε για τα κύματα και τα σφαιρικά όργανα, να βλέπουμε ένα όργανο το οποίο δεν είναι σφαιρικό. Το έχετε δει αυτό ποτέ? Νομίζω Ιαπωνία. Όχι. Ρωσία. Ρωσία και Ουκρανία. Αυτή είναι η λεγόμενη μπαλαλάικα. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε λοιπόν το ταξίδι μας εδώ στην πανέμορφη Αιγιαλία, όπως με διώθησε ο κύριος Παύλος Πισάνος και είχε πολύ το δίκιο. Πρέπει αυτό το μουσείο να το γνωρίσει όλη η Ελλάδα και όχι μόνο και από το εξωτερικό και οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού. Και σήμερα είμαστε εδώ λοιπόν και στο Place του Fame Road, αλλά και ως δημοσιογράφοι της Ομογένειας. Έχουν έρθει πάνω από 1000 παιδιά και φεύγουν ενθουσιασμένα και μου λένε οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι ότι με το ζόρι τα παίρνουν. Το βλέπω και εδώ. Ότι τα παίρνουν με το ζόρι. Γιατί μένουν πίσω τα παιδιά. Κύριε, αυτό εδώ, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί αυτό ακούγεται εκείνο. Θα μας παίξετε λίγο από αυτό, θα μας παίξετε λίγο από εκείνο, θα μας παίξετε λίγο από το άλλο. Έτσι λοιπόν, μέχρι και στο σύμμετρο που έχουμε έξω εδώ το τελευταίο όργανο, το πολύ μεγάλο αυτό, έμεινε τα παιδιά το πρωί και μου λένε κύριε, παίξτε μας και από αυτό. Του λέω παιδιά, αυτό δεν βγάζει μουσική έτσι εντυπωσία. Και όχι, λέει, θέλουμε όλα. Θέλουμε να τα γνωρίσουν τα παιδιά, θέλουμε να τα γνωρίσουν όλα. Και τελικά εμείς οφείλουμε, και το είπαν και οι δάσκαλοι, εμείς φταίμε για το ότι τα παιδιά δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή σε αυτά που τους λέμε. Πρέπει να τα δώσουμε με ωραίο τρόπο και να είναι και ίσως και πραγματικά ενδιαφέροντα όλα τα οποία τους λέμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπόρα. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα γυρίσουμε για λίγο την κλεψίδρα ανάποδα. 10 Φεβρουαρίου του 2023 και το ραντεβού που είχαμε δώσει στο Πολεμικό Μουσείο για να δείτε τελικά το έμψυχο υλικό είναι αυτό που γεννά τα project, γεννά τις συνεργασίες, γεννά τη συμπόρευση. Βρισκόμαστε με την curator της εικαστικής έκθεσης Τέχνη, Σύνοδος, Ουρανού και Γης εδώ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, εδώ τον Μαρίνα Γκόντα, και θέλουμε να μας μεταφέρετε τα πρωτόλια συναισθήματα που εισπράξατε βλέποντας την πολύ δυναμική απήχηση που έχει απόψει η έκθεση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήρθαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, ήρθαν καθηγητές από την Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, έτσι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, η έκθεση άρεσε πάρα πολύ, ήρθαν αρκετοί γαλερίστες της Αθήνας, επώνυμοι άνθρωποι της τέχνης, και όπως καταλαβαίνετε και για μένα αυτό είναι πρώτα ηθική ικανοποίηση, ήταν αρκετά τιμητικό. Έκθεση θα μπορέσει να αποτελέσει άθελαντη θεμέλιο λίθο και για μια συνεργασία πανευρωπαϊκού επίπεδου, όπως είδαμε στο πλαίσιο του Fame Road. Φυσικά και θα μπορούσε, και με μεγαλύτερη ίσως απήχηση, με το συνδυασμό 3, 4 και πολύ περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μάσας για το μέλλον, είναι μια τέτοια συνεργασία ίσως και μια έκθεση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Γιατί όχι, θα το δούμε, κυρία Κυρόπουλος. Είναι και αυτό μέσα στα project μας. Το ήδη το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει εδώ και ένα χρόνο. 2023, ποιο είναι το μήνυμά σας για τη χρονιά? 2023, ειρήνη, ηρεμία και δημιουργία. Αυγάλτε τα συναισθήματα, τα άσχημα, αδιώξτε τα μέσα από την τέχνη και την έμπνευση. Σας ευχαριστώ. So here I'm with my colleague from BCI Media also, Mr. Vasilis Zitilogenis, and despite that also moderator in Radio Museum in Athens finally, and not only in Thessaloniki. So you're here in this beautiful exhibition, Art Synod of Heaven and Earth. I want to share with us your feelings. What did you get tonight? First of all, the organization of Dr. Marina Koda is excellent, first of all. It's exceptional, like how you enter the venue here, you see everything being properly organized, so it's very, very, very well organized and magnificent, I would call it. On the other hand, I went through the whole exhibition and the paintings that were showcased, and I saw some excellent artworks here from different artists, and I saw that they have created their inner feelings and drives being depicted on the painting. Exactly. And the composition is very well composed. For example, here we have, yes, Mrs. Anna Sigdari. It's a magnificent creation. She used a very mixed technique, how she can apply the colors on the canvas, and you have this kind of result. Every time I show her paintings, I get some stimulation, I get some hope, and this is the feeling that I have received. Thank you, Ms. Anna Tsibdari. It's great that you participate tonight. And the colors are very bright and optimistic. Exactly. It's not like dull and pale colors. It's very vibrant. So, we have passed a very difficult period, the post-pandemic period. What is your message for 2023? The message. I would say the message will be more creative, be more productive, and the life has a brighter side, and you have to live on that side. A little while before, you have seen also the European Interreg program, Fame Road, and how cities from Europe are going to interact in food, art, move, and energy. What was your first thoughts about? My first? Thoughts. That different cultures need to get together, build bridges, and create a better world. Mm-hmm.
Ευχαριστούμε το πρόγραμμα Fame Road για όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή που είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αθέατες πτυχές ενός κόσμου που μέχρι στιγμής δεν ξέραμε. Είμαστε γνώμονες και ευχαριστούμε και ευχόμαστε το πρόγραμμα Fame Road να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία, να ανοίγει διάβλους επικοινωνίας και ζωντανής εξωστρέφειας. Σας ευχαριστούμε.